Λωρίδα της Γάζας φλέγεται και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει την πολιτική της Τουρκίας. Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του κόμματός σας, ο κύριος Δρίτσας, ήγηρε στη δημόσια συζήτηση θέμα αναγκαιότητας συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση αλλά και από άλλες πλευρές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, εάν κατά το ΣΥΡΙΖΑ το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία στην οποία πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς ή ένας ιμπεριαλιστικός, επιθετικός, πολεμικός μηχανισμός, μια λυκοσυμμαχία ίσως κατά κάποιες από τις συνιστώσεις, από την οποία είναι στα σχέδιά σας να αποσύρετε τη χώρα. Κύριε Τζίμα, εμείς δεν αλλάζουμε θέσεις σαν τα πουκάμισα. Η εκτίμησή μας ήταν και παραμένει ότι στις νέες διεθνείς ισορροπίες ενός πολυπολικού κόσμου ο σχηματισμός, αυτός ο στρατιωτικός σχηματισμός που αφορά μία παρελθούσα εποχή, την εποχή του ψυχροπολεμικού πολέμου, του ψυχρού πολέμου, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Πρέπει να υπάρξουν νέοι θεσμοί που θα αναλάβουν το ρόλο της εποπτείας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της διεθνούς ειρήνης. Δείτε για παράδειγμα πώς χειρίστηκε το ΝΑΤΟ κρίσιμες υποθέσεις για την παγκόσμια ειρήνη, όπως τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η θέση αρχής, η αξιακή μας θέση δεν αλλάζει. Σε ό,τι αφορά δε τις τρέχουσες εξελίξεις, πιστεύουμε ότι αυτές δεν πρέπει να διαχειριστούν από τον ΝΑΤΟ, αλλά από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, από τον ΟΑΣΕ. Από εκεί και πέρα, το ποιος προσπαθεί με έναν επικοινωνιακό και κουτοπώνυρο τρόπο να ανοίξει ζητήματα, αφήστε το, δεν τα άνοιξε ο Δρίτσας. Το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης για να καλύψει τις δικές του αστοχίες και τη δική του αδράνεια στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, διότι την ίδια στιγμή που τεράστια θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή ανοίγουν, η θέση και η στάση μας στα διεθνή φόρα και στο ΝΑΤΟ που η χώρα συμμετέχει είναι η θέση και η στάση που ακολουθείται από το δόγμα ότι που είναι ισχυρή. Είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Δεν μας δίνει κανένα σημασία. Εμείς λοιπόν λέμε, οι θέσεις μας παραμένουν, δεν αποτελεί η προτεραιότητά μας στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, της ευρύτερης αποσταθεροποίησης, η έξοδος της Ελλάδας από τον ΝΑΤΟ. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Τζίμα. Την Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ δεν την έβγαλε η αριστερά. Ούτε ο Παπανδρέου. Κωνσταντίνος Καραμαλής την έβγαλε. Όταν συνειδητοποίησε ότι η συμμετοχή της εκεί βρίσκεται σε σύγκρουση με τα εθνικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα κινηθούμε με βάση τις αξίες και τις αρχές μας, αλλά και με βάση την ανάγκη να διασφαλίσουμε σε κάθε στιγμή τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που εχθροί και αντίπαλοι θα την υπολογίζουν. Και βεβαίως θα είναι μια χώρα που θα προσπαθεί να μην έχει αντίπαλους, να έχει, εχθροί και φίλοι θα την υπολογίζουν. Αλλά βεβαίως πιστεύουμε και θέλουμε να είναι μια χώρα που θα παίζει καθοριστικό ρόλο στο να γεφυρώνει αντιθέσεις. Μια χώρα που να παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση των αντιθέσεων στη Μέση Ανατολή, στον αραβικό κόσμο. Άρα μια χώρα που θα έχει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς. Με αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω ότι σε τόσο κρίσιμα ζητήματα και σε μια περίοδο αστάθειας και γεωπολιτικής ρευστότητας δεν πρέπει να παίζουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Ο κ. Μακρυγιάννης από το πρώτο θέμα.